Αποκτήματα στην αρχική ενδεκάδα. Αφοτικό πήρε την μεγάλη νίκη στο ασημενό παιχνίδι με αντίποδο την Δόξα Κρανούλα με σκόρα 2-0. Με δύο γκολ λοιπόν του Δημοσθένη Τζέκου στο 42 και στο 45, η ομάδα λοιπόν του Μιχάλη Κασάπη επικράτησε με σκόρα 2-0. Να δούμε τώρα το αφοτικό με τον. Στην πρώτη προσπάθεια το ασούτ είναι πολύ καλό εκεί από τον Τζέκο. Παραλίγο έξω από τα δοκάρια του Κουβεντάρη στο πρώτο λεπτό τη συνάντηση. Πολύ καλό σούτ από τον σκόρο της περασμένης Κυριακής στην Ιφυπιάδα, τον Δημοσθένη Τζέκο. Δείτε μεταφορά λοιπόν από τον Τσιχατούρα, τελικά θα περάσει δίπλα για τον Βούνκ. Το ασούτ είναι πολύ καλό, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Καντιμίρη. Στο 13 παραμένει το 0-0. Λίγα μεταφορά λοιπόν από τον Σαρπάνο με πολύ φάλτσο, η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Κουβεντάρη. Πολύ καλή εκτέλεση φάουλ από τον Σαρπάνο. Να δούμε. Σαρπάνος είναι καλή εκτέλεση, θα πέσει στη γωνία ο Κουβεντάρης και θα διώξει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Φωκικό από την μαγική εκτέλεση φάουλ του Σαρπάνου. Έπεσε όμως στη γωνία ο Κουβεντάρης και απέκρουσε το σου του Σαρπάνου. Φορσέκα θα περάσει την μπάλα για τον Ζαμπλώνα, αφήνει αυτός για τον Κουρελί. Είναι καλό το σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουβεντάρη. Φωκικού ο Κουρελής, η σέντρα χαμηλά και το Σερπάνο με τη μία μεγάλη ευκαιρία, μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Κουβεντάρη στο 23, αυτή η φάση για τον Φωκικό. Να δούμε λοιπόν το φάουλ αυτό. Λίγα μετραφόρα από τον Πιένχα, είναι καλή εκτέλεση, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Καντιμίρη στο 31, αυτή η φάση για την ομάδα της Κρανούλας. Εκεί πιέζει και ο Τζέκος με τον Κουβεντάρη. Τζέκος και το 1-0 για τον Φωκικό. Και πάλι με τον Δημοσθένη Τζέκο. Το πρέσιγε εκεί από τους παίκτες του Φωκικού. Βλέπετε λοιπόν και τον Δημοσθένη Τζέκο να έχει τραλαθεί στην κυριολεξία και να πανηγυρίσει τον γκολ λοιπόν για τον Φωκικό. Στο 42 του πρώτου ημιχρόνου τα πανηγύρια από τους παίκτες του Μιχάλη Κασάπη. Η σέντρα στόχο των Φορσέκα από κοντά. Ο Τζέκος και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 2-0. Η κεφαλιά πάσα από τον Φονσέκα για τον Δημοσθένη Τζέκο από κοντά λοιπόν στο 45 το...